περιμένουν μέχρι και ένα χρόνο για να χειρουργηθούν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία της υγείας τους. Τα χειρουργεία σε αναμονή στα κριτικά νοσοκομεία είναι πλέον ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Με βάση τους αριθμούς, 13.000 είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις που εκκρεμούν στα κριτικά νοσοκομεία, ενώ 6.000 είναι τα χειρουργεία γενικής αναισθησίας που εκκρεμούν μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Παρόμοια η κατάσταση και στα ιατρικά ραντεβού, με τις ελλείψεις να αποτελούν βασικό πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το νοσοκομείο Ρεθύμνης. Σε βαθμό που ουσιαστικά όχι υπολειτουργούν, δεν λειτουργούν πάρα πολλά τμήματα. Φανταστείτε ότι τα εξωτερικά ιατρία του παθολογικού δεν λειτουργούν εδώ και 3-4 χρόνια. Τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Ρεθύμνου δεν γίνονται εδώ τα τελευταία χρόνια. Και δεν φταίει η πανδημία γι' αυτό. Φταίει η φοβερή υποστελέχωση σε προσωπικό, κυρίως αναισθησιολόγους. Οι υγειονομικοί κάνουν λόγο για την απόλυτη απαξίωση των κριτικών νοσοκομείων, που θα γιγαντώσει ακόμα περισσότερο την λίστα αναμονής για τα χειρουργεία. Ειδικά στα μικρότερα νοσοκομεία το πρόβλημα είναι σοβαρό, καθώς πολλά από τα περιστατικά διοχετεύονται για να χειρουργηθούν σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Πανεπιστημιακό και το Βενιζέλιο. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν εννοούσα ότι αυτή τη στιγμή ότι δεν πρέπει να ενισχυθούν τα μικρά νοσοκομεία, ενώ ότι αυτός ο νόμος βασικά ενδυναμώνει στην αρχή τα νοσοκομεία κόμβους. Επομένως, σε αυτήν τη δύσκολη εποχή της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που ζούμε, όπου μεγάλα τμήματα του πληθυσμού είναι αποκλεισμένα από τις βασικές παροχές, θα αποκλειστούν και από τις βασικές παροχές υγείας. Αν δεν υπάρξει μια ουσιαστική παρέμβαση από το Υπουργείο Υγείας, οι λίστες αυτές θα μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο, καθώς αρκετά είναι τα χειρουργεία που αναμένεται να προσθεθούν μετά την εορταστική περίοδο. Ναι, αλλά την έλλειψη των ειδικευόμενων όλοι την πληρώνουμε. Και την πληρώνουν ειδικότερα στην επαρχία που υπάρχει η μεγάλη έλλειψη ειδικευόμενων. Την πληρώνει και ο κόσμος και οι γιατροί. Δεν θα πάει κανείς. Αυτό που λέει η κυρία Ιωαννίδου και επιπενίσθεται ο κύριος Μανουσάκης, ποιος ειδικευόμενος με την παινία που έχουμε σήμερα ειδικευόμενων και νέων γιατρών θα πάει να υποεκπαιδευτεί σε ένα νοσοκομείο.